ήθελα να μιλήσω να βρεθεί και περιφερειάρχης από ένα άλλο επίπεδο της υποπτεύουσας αρχής και εγώ προσωπικά. Είδα πραγματικά ότι το έργο αυτό, από όταν ανέλαβα πριν 3,5 χρόνια, αποτελεί σημείο συνένωσης των πολιτών, γενικότερα του νομού, από τα λίγα σημεία συνένωσης και της περιφέρειας, τον ίδιο των φορέων, και πραγματικά και εγώ άρχισα να απορώ γιατί αυτό το έργο ήδη όταν ανέλαβε το τέλη του 12 δεν είχε προχωρήσει καθόλου σε επίπεδο εννοώ κεντρικό, ενώ είχε από το 10, όπως προδιαγράψαν πριν και είπαν, ανηλυμένα είχαν τεθεί κάποιες αυτές οι επιθυμίες και στόχοι. Σήμερα βρισκόμαστε, αυτό θέλω να αναφέρω, πρέπει να δούμε από εδώ και μπρος, το ιστορικό αναφέρθηκε, υπάρχουν και διάφορες άλλες προσεγγίσεις, το αφήνω και μέσα από το τι πρέπει να γίνει, νομίζω θα δώσω και την απάντηση και την προσωπική μου άποψη, γιατί κόλλησε αυτό το έργο. Για να συνεχιστεί το έργο πρώτον, το οποίο δεν υπόθηκε, ήταν έλυγε ο χρόνος προσφοράς του οικοπαίδου από το σωματείο, έτσι δεν είναι κύριε Κουρδάκη, προς μεγάλη μας χαρά, και εγώ προσωπικά και από την υγειονομική περιφέρεια, τον ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Φίλων, ότι ανανέωσαν, και είχαν τη σεμνότητα σήμερα να μην τον αναφέρουν, για μια πενταετία τη διάθεση του οικοπαίδου. Επομένως έχουμε το ένα δεδομένο θετικό, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε τώρα να μιλάμε για κέντρο αποκατάστασης. Το δεύτερο, γιατί δεν υπόθηκε κάπου, σε ποια φάση είμαστε τώρα. Το σημείο που κάνει τη διαφορά είναι να εγκριθεί ο οργανισμός του, ο καινούργιος οργανισμός του νοσοκομείου που προβλέπει ακριβώς την με δεδομένη και την κλινική, φυσική, ιατρική και αποκατάσταση. Από παλιά και από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν δοθεί 40 θέσεις, βρέθηκαν από την Αθήνα οι 40 κλίνες και έγινε το νοσοκομείο 55 κλινών. Αλλά έπρεπε να γίνει ο οργανισμός. Αυτό που θέτει τώρα η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου είναι ότι για να προχωρήσουν όλα τα βήματα πρέπει να έχουν τον οργανισμό του νέου φορέα. Και από εδώ τώρα αρχίζουν όλα. Πραγματικά, το είπε νομίζω ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, ότι σήμερα, και θέλω να το πω και εγώ καθαρά, η πρωτοβουλία για να γίνει αυτή η εκδήλωση ήταν της ηγεσίας του Υπουργείου δια του στόματος και δια της παρουσίας του Γενικού, του κ. Γιαννουλάτου, και με χαροποιεί γιατί υποδηλώνει και το έζησε αυτό το διάστημα, τη διάθεση να προχωρήσουν τα θέματα και τη διάθεση οι υπηρεσίες του Υπουργείου να μην κάνουν κουμάντο και πραγματικά, που είναι ένα γεγονός αυτό που αναφέρθηκε πριν, ότι όλο το θέμα σε ένα τεχνοκρατικό επίπεδο μπλόκαρε από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου για 3 χρόνια τέτοια που να τρελαίνεσαι και από τον Διευθυντή και από όλους. Λέγαμε ότι μπορεί να γίνει μελέτη, αποδεικνύονταν, έλεγε η προμελέτη, μπορεί να πάμε για μελέτη 800.000, όχι 3 εκατομμύριων, όχι εκείνο. Δεν απαντιόταν το θέμα. Ο Γενικός ξέρει καλά και ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής αντιλήφθηκαν, είχαν πλήρη συνείδηση, θεωρώ, του τι γινόταν στη τεχνική υπηρεσία, ξεμπλόκαρε αυτό. Επομένως, όλοι αυτοί, για να μην επιδεχούμε και κόσμο εδώ που δεν τον ενδιαφέρουν τεχνικές λεπτομέρειες, θεωρώ όλο το κομμάτι, τα βήματα μετά τον οργανισμό, που είναι στην τελευταία του φάση και νομίζω θα αναφέρει την τελευταία δέσμευση της ηγεσίας να προχωρήσει πολύ άμεσα, νομίζω στην σημείο της υπογραφής είναι, θα μας τα πει ο κ. Γιαννουλάτος. Μετά είναι λυμένα τα βήματα από τεχνική, γιατί ξεμπλόκαρε και καθάρισε η τεχνική υπηρεσία κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου. Μιλάμε για άλλα στελέχη, για άλλο διευθυντή, άμεση ανταπόκριση, γραπτές απαντήσεις, έτσι όπως πρέπει να λειτουργούμε στη δημόσια διοίκηση, σε 2 μέρες κτλ. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Το τρίτο σημείο είναι η μελέτη και εδώ η ηγεσία το ξεμπλόκαρε, η μελέτη, γιατί νομίζω εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι, ότι θέλανε κάποιοι να έχουν τη μελέτη σε επίπεδο Υπουργείου ίσως ή Υπουργείων κτλ. Αν δεν μιλάμε καθαρά, η μελέτη έχει ήδη με απόφαση του Υπουργού ανατεθεί στην 7η υγειονομική φέρεια, όχι μελέτη να γίνει, η προκήρυξη της μελέτης έχει λυθεί αυτό. Και βέβαια εδώ δεν μπορώ να μην πω ότι όλη η δουλειά, γιατί η τεχνική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη της ΒΥΠΕ, βάσει του νόμου μπορούμε εμείς να την προκηρύξουμε, αλλά όλη η δουλειά στην ουσία γίνεται σε πλήρη συνεργασία και με πολύ μεγάλη συμβολή
της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας. Επομένως, αυτά τα βήματα είναι στάνταρ. Εγώ στη συνεργασία μου που είναι άρεστη με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Παιδιού, ξέρουν τα βήματα. Θεωρώ ότι και πάλι, ακόμα και ο οργανισμός, ότι από την ώρα που παρενέβη ο Γενικός που το κατάλαβε και μέχρι τώρα αργήσαμε πάλι, έπρεπε να είχαμε υπογραφεί για να προχωρήσουν να εκτελεχθούν άλλα τα βήματα. Εγώ δεν ξέρω με αυτή τη δυνατότητα της δωρεάς διάθεσης. Με τρόμαξε σήμερα ο χρόνος που άκουσα από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο που είναι μηχανικός για 2-3 έτη. Θεωρούσα ότι και δεν θα πέσουν τόσες συστάσεις και μπορεί να είναι και μέσα στο έτος. Σήμερα η χρηματοδότηση της μελέτης, δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, της μελέτης, είναι εξασφαλισμένη από το πληροδότημα με απόφαση που έχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ακόμα παραμένουν τα χρήματα. Μετατίθεται, αυτό είναι πολύ θετικό κύριε Νοτάκη, από χρόνο σε χρόνο. Μειώθηκαν βέβαια κατά 50.000, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, θα βρεθούν. Επομένως δεν είναι από κάποιον δωρεά, δεν είναι ο Σύλλογος Φίλων τη μελέτη, είναι εξασφαλισμένα χρήματα. Είμαστε ανοιχτοί, εμείς που θα την προκηρύξουμε, αν νομίζετε ότι μπορεί να γίνει κάτι πιο εύκολο, αυτά που πρότεινε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, να τα δούμε, γιατί πραγματικά είναι πολύ ο χρόνος. Τελευταίο σημείο. Ίσως υποτιμήσατε ότι για να δούμε λίγο πιο μακριά και να μην είμαστε εδώ μετά ένα χρόνο μετά τη μελέτη, που θεωρώ ότι η ηγεσία του Υπουργείου, τις υπηρεσίες της και τις υπογραφές της μπορεί και τις ελέγχει σε αυτή τη φάση πάρα πολύ καλά, αφού θέλει να γίνει το κέντρο, είναι η χρηματοδότηση του έργου. Εκεί νομίζω, το Σύλλογο τα έχουμε συζητήσει, μόλις γίνει η προκήρυξη της μελέτης, να αρχίσουμε εκείνο το διάστημα να δούμε. Νομίζω ότι μόνο πολυπαραγωγική μπορεί να είναι η χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει ένας. Περίμενα τον κύριο Νοτάκη να το πει στα ανοιχτά ότι ΕΣΠΑ 8 εκατομμύρια για το κέντρο, επειδή είναι έτσι κτηριακές υποδομές, τώρα έχει πάει το Βενιζέλιο εκεί σαν κέντρο, δεν υπάρχει. Αλλά πολυπαραγωγική, δηλαδή και από το πληροδότημα έσοδα και από την. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σημαίνει η πολιτική ηγεσία που είπαμε ότι ενδιαφέρεται και ΕΣΠΑ μέσα από άλλους άξονες, ίσως ιατρικό τουρισμό κλπ. Από το, νομίζω ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε μόλις ξεπεραστούν τώρα τα ολοκληρωθούν οι άλλες διαδικασίες, να ετοιμαζόμαστε. Αυτά που έθεσε ο κ. Ζαμιανάκης θεωρώ ότι θα πούνε και είναι στοιχεία της μελέτης. Δεν έχουμε μελέτη στα χέρια. Έχουμε μία προμελέτη. Έχουμε από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου τώρα που λειτουργεί σωστά. 5 παρατηρήσεις που σου λέει όμως ότι να ληφθούν υπόψη στη μελέτη. Δηλαδή όταν προκηρυχθεί η μελέτη, που την προκηρύξουμε, θα έχουμε και από πίσω τη μελέτη σας να πάρει υπόψη αυτά και αυτά. Επομένως μην εμπλέξουμε τον κόσμο ότι υπάρχουν, είναι εύκολο αν υπάρχει βούληση. Το θέμα είναι η χρηματοδότηση του έργου. Τελειώνοντας, το πιο βασικό είναι αυτό που κάναμε συζήτηση το πρωί από τώρα. Εκεί είναι και ο ρόλος μας αντίπε, εκεί είναι και ο ρόλος του Υπουργείου να προσανατολίζουμε τη μονάδα μας στην Νάπολη, να κάνουμε τα πάντα να υποδεχθεί σωστά το έργο. Αφού προχωρήσαμε και ξεφύγαμε λίγο από τα γραφειοκρατικά και τα τεχνικά, η επόμενη δόση των προσλήψεων, ομάδα προσλήψεων τον Σεπτέμβριο, μπορεί να προβλέπει κάποια βασική ομάδα ειδικοτήτων, φυσίατρων κλπ. Δεν είναι να μας γίνει ένα έργο και να βάλουμε μέσα από τους βέβαιους. Σε επίπεδο διοίκηση του νοσοκομείου να πάει να δει στην Ευρώπη και ένα αντίστοιχο πώς λειτουργεί. Δηλαδή πρέπει μετά επί της ουσίας, μιλάμε για ένα έργο πνοής και μιλάμε για ένα έργο, γιατί δεν το τονίσατε, τελειώνουμε αυτό. Η οικονομοτεχνική του μελέτη έχει δείξει ότι είναι βιώσιμο. Ναι, μεν θα συνεχίσει το κράτος να χρηματοδοτεί το νοσοκομείο, αλλά τα επιπλέον άτομα μέσα από τα νοσήλια που είναι ψηλά και είναι κέντρο υποθεραπείας και το τι αποδίδει το πληροδότημα το οποίο σκεφτόμαστε σε συνεργασία και με το Υπουργείο μια επιτροπή να δούμε την καλύτερη απόδοση του κληροδοτήματος, είναι βιώσιμο. Είναι βιώσιμο ακόμη και τα 30 άτομα παραπάνω που είναι η maximum προοπτική μπορεί να τα πάρει, γιατί μπορεί να τα αποδώσει από τα νοσήλια της θεραπείας που είναι υψηλά και από την απόδοση του κληροδοτήματος κάθε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να δώσω μια απάντηση. Μπορεί να μην φαίνονται σήμερα χρήματα ό,τι έχει το ΕΣΠΑ. Όμως, θα προχωρήσει κύριε Γενική μου στην εξειδίκευση των προγραμμάτων που είχατε ζητήσει χθες και με την προϊσταμένη της διαχειριστικής. Θα δοθούν 2 δισεκατομμύρια ακόμη πόροι.
τις περιφέρειες που μπορούν να προχωρήσουν. Τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μας αναβούν μας 150 με 200. Γιατί να είμαστε μπροστά. Άρα δεν είναι θέμα χρημάτων. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης να κάνουμε το έργο, τα χρήματα να δούμε.